Μέχρι πού θα το τραβήξετε το σκηνί, θα αναγκαστείτε στο τέλος να περάσετε μέτρα. Η κυβέρνηση και φέτος. Θα αναγκαστείτε στο τέλος να παραδεχτείτε ότι υπάρχει δημοσιονομικό κενό αυτής της τάξης, η μικρότερη. Η κυβέρνηση και φέτος και πέρσι έχει περάσει μέτρα χωρίς τη ρητή συμφωνία της Τρόικα, γιατί πράγματι δεν είμαστε του δόγματος ότι πρέπει να ακολουθούμε όλες τις αιμονές της Τρόικα. Και εγώ, όταν ήμουν υπουργός πέρσι, έφερα τη ρύθμιση για τους πληστηριασμούς χωρίς ρητή συμφωνία της Τρόικα. Από εκεί και πέρα, σας είπα, άλλο είναι αυτό. Και άλλο να υιοθετήσουμε ένα μοντέλο Βενεζουέλας στην Ευρώπη. Όχι, στην κύριε Χατζηδάκη, συγκεκριμένα σας πόσο ελαστικές είναι οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης. Δεν κάνω τη διαπραγμάτευση εγώ και δεν μπορώ και να μπω και σε όλες τις λεπτομέρειες. Κατά την άποψή μου, νομίζω ότι σε θέματα διαρθρωτικών αλλαγών, όπως είναι, σας είπα, ένας νέος συνδικαλιστικός νόμος, όπως είναι το ενιαίο μισθολόγιο, όπως είναι η εργαλειοθήκη 2 αυτή την ώρα. Αν το δημοσιονομικό κενό μείνει εκεί, σαν βράχος απέναντί σας. Η εκτίμησή μου είναι. Μπορεί να κάνω λάθος, ότι η Τρόικα, αν όχι απόλυτα, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα υποχωρήσει. Αυτή την εκτίμηση κάνω. Εάν υπάρξει από τη δική μας πλευρά μια υιοθέτηση μιας σειράς διαρθρωτικών αλλαγών. Σε άλλη περίπτωση. Γιατί σε άλλη περίπτωση. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι πραγματικά να καταλήξετε σε μια συμφωνία ευνοϊκή για τη χώρα. Μπράβο σας. Σε μία άλλη περίπτωση όμως να καταλήξετε σε μία πλήρια συμφωνία. Αυτό το οποίο θεωρώ εκεί εγώ, λοιπόν τι θα κάνετε. Αυτό το οποίο θα πείτε, εντάξει, ψηφίζουμε μέτρα προκειμένου η χώρα να μην πέσει στα βράχια κλπ. Αυτό το οποίο έχουμε ζήσει το σκηνικό αρκετές φορές στο παρελθόν. Είναι ότι βεβαίως υπάρχει διαπραγμάτευση από την Τρόικα και μηνύματα προς τη χώρα στο σύνολό της. Όχι μόνο στην κυβέρνηση, ναι, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν τα καταλαβαίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Υπάρχει διαπραγμάτευση από την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια, έστω και με καθυστέρηση, να βρεθεί μία λύση, διότι είναι προς όφελος και της χώρας και της Ευρώπης. Και νομίζω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι. Δεν θέλω να ξεκινήσω να σχολιάζω να τα αρνητικά σενάρια. Πλευρές, αλλά προσέξτε, κυρία Τσαπανή. Δεν δίνεται ένα σενάριο αρνητικό. Δηλαδή, λοιπόν, δεν διαβεβαιώνεται τον πολίτη, τον Έλληνα πολίτη, τι θα γίνει στην περίπτωση του αρνητικού σενάριου. Ξέρετε τι μου λέτε. Όχι, διαβεβαιώνεται. Όχι, να σας πω. Ένα σενάριο είναι αρνητικό κατά την άποψή μου. Ένα τηλεθεατής. Τώρα μισό λεπτό, κύριε Τσαπανή. Για να απαντήσω και ευχαριστώ. Σύντομα και έρχομαι, κύριε Τσαπανή. Ένα τηλεθεατής που μας βλέπει. Βλέπει εσάς να με ρωτάτε τι θα συμβεί και ποιες αρνητικές επιπτώσεις επομένως θα υπάρξουν στη χώρα εάν δεν καταλήξει επιτυχώς η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Δεν δικαιούται ο ίδιος τηλεθεατής να φανταστεί ότι εάν αυτό είναι κακό, τι θα συμβεί αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με όλες αυτές τις μαρξιστικές δοξασίες και την άξιστα πάντα στον αέρα. Λοιπόν, να τα σκεφτούμε στην ολότητά τους τα θέματα. Δεν σημαίνει αυτό. Δηλαδή, είναι τι, πάρτε μέτρα, θα ψηφίσετε μέτρα, θα πάρετε μέτρα για να καταλήξετε σε μια συμφωνία με την Τρόικα για να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα την άξιζε όλο στον αέρα. Όχι για να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στη χώρα. Όχι να συμφωνήσουμε με την Τρόικα, αλλά να κινηθούμε υπεύθυνα και με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να αντέξετε κάτι τέτοιο. Εάν κινούμασταν κάποιοι που θα σκεπτόντουσαν ίσως μικροκομματικά και παλαιοκομματικά, θα λέγανε, δεν βαριέσαι, αφού η Τρόικα τα έχει στυλώσει, ας πάμε σε εκλογές και ας πάρει το δηλητηριασμένο δώρο ο κύριος Τσακαλώτος και ο ΣΥΡΙΖΑ και ας κάνει ό,τι νομίζει. Εγώ δεν υιοθετώ αυτή την τακτική. Κύριε Τσακαλώτο. Επειδή προσπάθησα και